Για το καυτό θέμα της ακρίβειας, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Καλησπέρα σας, Υπουργέ. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να πω ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με την Ευρωβουλευτή του Κινάλ και αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, να δούμε πώς διαβάζουν τις εξελίξεις Βρυξέλλες. Οι ανταποκριτές του Μέγκα θα είναι μαζί μας και ο Κώστας Ονισέγκος, συνάδελφος δημοσιογράφος που μένει μόνη μας στο μαρτυρικό Κίεβο. Θα ξεκινήσω, Υπουργέ, τη συζήτησή μας με το πρώτο ερώτημα που απασχολεί όλους τους πολίτες. Με το που είπαμε ότι θα είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας, άρχισαν να φτάνουν ερωτήματα όλα για το ίδιο θέμα. Βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Και το πώς θα παρέμβει η κυβέρνηση. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Άρα θα έδινα ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες ενέργειες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, στο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο επόμενο χρονικό διάστημα για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά και στο πώς οι προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης του Έλληνα Πρωθυπουργού θα υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπει πλαφόν σε αυτές τις κερδοσκοπικές πιέσεις που ασκούνται πανευρωπαϊκά στις τιμές του φυσικού αερίου. Αυτές είναι οι πηγές του προβλήματος. Πάμε τώρα στις συνέπειες. Εμείς υφιστάμεθα τις συνέπειες στο ενεργειακό πεδίο, κατά κύριο λόγο στο ενεργειακό πεδίο. Υπάρχουν επιπτώσεις και σε κάποιους άλλους τομείς, αλλά όχι ιδιαίτερα σημαντικές στην Ελλάδα. Όπως είναι για παράδειγμα στα σιτηρά ή στο χάλιβα ή στο σίδηρο ή αν θέλετε ακόμα και στον τουρισμό. Εκτιμώ ότι δεν θα είναι σημαντικές αυτές οι επιπτώσεις. Θα είναι επιπτώσεις, θα υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά δεν θα είναι σημαντικές. Η βασική επίπτωση είναι στο ενεργειακό πεδίο. Άρα η κυβέρνηση έχει χτίσει ήδη κάποια πρώτα αναχώματα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Σας θυμίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις φέτος έχει δώσει και μόνο τους 3 πρώτους μήνες πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να ανακουφίσει όσο είναι εφικτό νοικοκυριά και επιχειρήσεις που υφίστανται τεράστιο πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στο διαθέσιμο εισόδημα και δρομολογούμε τις επόμενες ημέρες και ένα άλλο πακέτο μέτρων που θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι, θα παρέμβετε στην Αγγλία, θα υπάρχουν κουπόνια για ευάλωτους, υπάρχει περίπτωση παρέμβαση στο φόρο, διάβασα και μία ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου ότι η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα δεν είναι, λέει, ούτε ρεαλιστική, ούτε δίκαιη λύση. Άρα αυτό το σενάριο το ξεχνάμε, τη μείωση της φορολογίας. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης είπε ότι σε περίπου 10 ημέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Άρα θα μου επιτρέψετε στις επόμενες ημέρες να υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. Μπορώ να σας πω όμως, ναι, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να οριοθετήσουμε λίγο τι έχουμε κάνει και ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το τι έχουμε κάνει, γιατί πολλές φορές γίνεται μία σύγκριση και με το τι κάνουν άλλες χώρες, να σας πω ότι εμείς έχουμε επιδοτήσει γενναία. Να σας πω μια και μου λέτε για άλλες χώρες. Ας πούμε, ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός μια επιστροφή, ένα rebate 15 λεπτών ανά λίτρο για τους επόμενους 4 μήνες. Μια τέτοια λύση θα μπορούσε να βοηθήσει και τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες καταναλωτές. Θα δούμε τι θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να απομονώνει κανείς ένα μέτρο μιας χώρας, γιατί εγώ θα μπορούσα να στο αντιστρέψω. Δηλαδή. Χωρίς να θέσω ερώτημα. Για παράδειγμα, ποια χώρα στην Ευρώπη έχει πάρει μέτρα στοχευμένα για τον πρωτογενή τομέα. Εμείς πήραμε μέτρα μειώνοντας κατά μόνιμο τρόπο το ΦΠΑ στα λοιπάσματα, στις ζωοτροφές. Έχετε διάταξη την άλλη εβδομάδα. Έχετε δίκιο. Απλώς τώρα είναι μια έκτακτη συνθήκη. Συγγνώμη, αυτό σήμερα φορά. Ναι, απλώς ο κόσμος που πηγαίνει αυτή τη στιγμή στο να βάλει βενζίνη, και σας το λέω και επιμένω γι' αυτό, γιατί κυριολεκτός τα ερωτήματα που δεχτήκαμε ήταν σχεδόν όλα για αυτό το θέμα. Άρα ο κόσμος θέλει μια ανακούφιση. Οι περισσότεροι λένε δεν παίρνω πια το αυτοκίνητό μου, δεν θερμαίνω το σπίτι μου. Δεν αντέχουν. Δεν βγαίνουν. Και συγκεντρώνουν και χρέη. Αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα και θα αντιδράσουμε με κατάλληλα αντανακλαστικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μου επιτρέψετε όμως να επιμείνω. Και θα επιμείνω γιατί πρέπει να δει κανένας το συνολικό πακέτο μέτρων που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Παράδειγμα, έχουμε επιδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να καλύψουμε τμήμα, μέρος του ενεργειακού κόστους. Πολλές άλλες χώρες αυτό δεν το έχουν κάνει. Ήρθαμε και βοηθήσαμε τον Έλληνα αγρότη. Πολλές άλλες χώρες, νομίζω το σύνολο των άλλων χωρών, δεν έχει ενεργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ερχόμαστε μέσα στην εβδομάδα, κύριε Παναγωπούλου, και νομοθετούμε τον μειωμένο ένφια. Αυτά είναι 350 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών φέτος, αυτό το διάστημα, από τον Απρίλιο και μετά, θα περισσέψουν 350 εκατομμύρια ευρώ για να αξιοποιηθούν προκειμένου να καλύψουν τμήμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Φτάνουν? Δεν φτάνουν.
Γι' αυτό και θα έρθουν επιπλέον παρεμβάσεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας προσθέσω και κάτι ακόμα. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνεις μια πολιτική, οικονομική πολιτική, να έχεις το βλέμμα και στο μέλλον. Mm-hmm. Και δεν εννοώ το απότατο μέλλον, εννοώ το άμεσο μέλλον. Έχουμε τρεις προκλήσεις μπροστά μας στην ελληνική κυβέρνηση. Πρώτη πρόκληση, με βάση τον προϋπολογισμό, επιθυμία μας είναι, βούλησή μας και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, να επεκταθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές, στα ταξί, στα κτέλ, στην αεροπλοεία και το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Mm-hmm. Αυτό είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να έχουμε 250 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε συμπατριώτες μας σε αυτές τις περιοχές. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμους πόρους, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στο ενεργειακό κόστος, το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης πιθανότατα δεν θα φτάσει για να επιδοτήσει τμήμα του ενεργειακού κόστους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός και να έχει τους πόρους μετά το καλοκαίρι για να επιδοτεί νοικοκυριακή επιχείρηση. Και τρίτη παρατήρηση και τελευταία, το 2023 βούληση της κυβέρνησης είναι να μονιμοποιήσει την κατάρριξη της φοράς αλληλεγγύης για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και να μονιμοποιήσει τις μειωμένες ασφαλιστικές φόρες. Για Παναγωπούλου, αυτό είναι 2,1 δις. Τα γνωρίζουμε αυτά τα μέτρα. Μισό λεπτό. Αυτά όμως θα πρέπει την άλλη εβδομάδα να τα καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να σας... Άρα δεν είναι το 23, είναι σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Μία εβδομάδα από τώρα. Ωραία. Ακούσαμε για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει αυτό το σενάριο? Για την Ευρώπη λέτε? Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που το έθεσε κιόλας και σε ανώτερο επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το οποίο υιοθετήθηκε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέσαμε μία δέσμη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 6 σημείων που ουσιαστικά επιδιώκει να περιορίσει το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το πλαφόν, είναι το πλαφόν, είναι η διακύμανση της τιμής μέσα στην ημέρα ή σε μία περίοδο, είναι το πλαφόν στα κέρδη, όχι στην τιμή, στα κέρδη, και είναι και το όποιο πλαφόν σε έκτακτες συνθήκες. Και ταυτόχρονα επιδιώκουμε με ισχυρή φωνή από τον Νοέμβριο του 2021, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, οι αμυντικές δαπάνες ή οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ελλημάτων και των χρεών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, γιατί δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Υπάρχουν πολίτες που παίρνουν 800 ευρώ το μήνα και λένε δεν μπορώ να δώσω 600. Έχει έρθει το ρεύμα 600 ευρώ. Είναι μη ρεαλιστικό να το πληρώσει. Δεν θα πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει στα σχέδιά σας ενδεχόμενο για κάποια ρύθμιση χρεών που θα δημιουργηθούν? Αυτή τη στιγμή δεν θα κινηθούμε στο πεδίο της ρύθμισης των χρεών. Mm. Αυτή τη στιγμή θα κινηθούμε σε μια ρεαλιστική και γενναία επιδότηση του ρεύματος, mm-hmm. του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αέριου. Mm-hmm. Θα ακούσετε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι σημαντική η παρέμβαση σε νοικοκυριακή επιχείρηση και αγρότες. Ξέρετε, γιατί θέλω εδώ να σας ρωτήσω κάτι. Σας έχω ακούσει που να λέτε για ενίσχυση στα ευάλωτα νοικοκυριά και δεν ξέρω πώς προσδιορίζετε την έννοια του ευάλωτου. Περιμένετε. Εκεί δεν έχω φτάσει ακόμα. Η πρώτη ενότητα είναι η επιδότηση. Αν θέλετε. Και εκεί θα μπορούσα να σας πω για ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί όπως ξέρετε από την πολιτική που έχουμε ακολουθήσει το τελευταίο εξάμηνο, για τις πρώτες κιλοβατόρες, ναι. δηλαδή για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Ωραία. Πρώτη παρατήρηση αυτή και πρώτη ενότητα. Δεύτερη ενότητα αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά κατά κύριο λόγο, που εκεί μέσα από ένα πλέγμα πολιτικών θα βοηθήσουμε αυτούς τους συμπατριώτες μας, όπως έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός. Από ποιο εισόδημα και κάτω θεωρείται ως ευάλωτο νοικοκυριό? Ένα παράδειγμα. Ξέρω ότι επανέρχεσαι στο ερώτημα, δεν μπορώ να σε απαντήσω. Είναι κάτι που συλλογικά ως κυβέρνηση θα τοποθετήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι μια δεύτερη παρέμβαση που αφορά κατά κύριο λόγο τα ευάλωτα νοικοκυριά και ουσιαστικά θα είναι στοχευμένη προς αυτήν την κατεύθυνση. Και παράλληλα θα υπάρχουν πιθανότατα και άλλες παρεμβάσεις συνεκτιμώντας, όπως με ρωτήσατε, την τρέχουσα πραγματικότητα και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας του πολίτη τις τελευταίες εβδομάδες. Mm-hmm. Σε αυτά, συγγνώμη που επανέρχομαι, προσθέστε ότι αυτή την εβδομάδα νομοθετεί το μειωμένο ΣΕΝΦΙΑ, επιμένω σε αυτό, γιατί είναι 350 εκατομμύρια, κύριε Παναγωπούλου. Εντάξει, δεν έχουν βέβαια όλοι ένα σπίτι. Το 90% έχει. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η επιβάρυνση, αυτή η επιβάρυνση που θα γλιτώσουν, πόσο πολλαπλάσια θα είναι η επιβάρυνση που έχουν από αυτά την αύξηση του κόστου ζωής.
Μα είναι το 250 εκατομμύρια κατά μόνιμο τόπο. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποιος. Δηλαδή, δεν ξέρω η ελάφρυνση που θα έχει κάποιος από τη μείωση του ένφια, αν μπορεί να αντισταθμίσει την υπέρογη επιβάρυνση που έχει, όχι μόνο από την βενζίνη, από το ρεύμα, όπως λέμε, τις αυξήσεις στα τρόφιμα, το ηλιέλαιο. Είδαμε κάτι απίστευτες αυξήσεις που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Το ηλιέλαιο είχε 16 ευρώ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, πλέον έχει πάει στα 26 ευρώ μέσα σε 10 μόλις ημέρες. Κύριε Παναγωπούλου, θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Δεν θα αντισταθμίσουν τα μέτρα το αυξημένο κόστος. Θα υπάρχει επιβάρυνση. Σε έναν πόλεμο υπάρχει τεράστιο κόστος για τη Ρωσία, αλλά υπάρχει κόστος στις οικονομίες και της Ευρώπης. Προσπαθούμε στο πλαίσιο του εφικτού, στο πλαίσιο του δυνατού, να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις σε μια εικόνα ευρύτερα της οικονομίας, η οποία είναι καλή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα υπάρχει συρρήκνωση της ανάπτυξης, αλλά όχι τέτοια που να γυρίσουν οι οικονομίες στην ύφεση, με βάση τα σημερινά δεδομένα των ύφεσεων. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, διότι ανακοινώθηκε ένας πληθωρισμός ρεκόρ από το 96, 7,2% πληθωρισμός δραχμής. Εντάξει, το αναμέναμε, αλλά αφορούσε το Φεβρουάριο. Τώρα φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα τον επόμενο μήνα. Πιθανότατο πληθωρισμός το επόμενο χρονικό διάστημα, τον μήνα Μάρτιο και πιθανόν για κάποιον ακόμα μήνα, να κινηθεί σε ακόμα υψηλότερα ποσοστά. Είναι κάτι που δυστυχώς αναμένεται και εκτιμάται ότι θα είναι η απώρεια του πολέμου που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ουκρανία. Υπουργέ, από αυτές τις συνθήκες θα κάνετε αναθεώρηση στον προϋπολογισμό, θα καταθέσετε συμπληρωματικό? Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού δεν αλλάζουν. Και εξηγούμε. Είχαμε μια πολύ καλή επίδοση της οικονομίας στην περσινή χρονιά. Όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύψαμε σχεδόν το σύνολο των απολειών του 2020. Η ανεργία μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, οι τζίροι των επιχειρήσεων το 2021, συνολικά των επιχειρήσεων, υπερεύσαν κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ τους τζίρους του 19, με καλή βιομηχανική παραγωγή και καλή μεταποίηση. Αυτή η εικόνα, η καλή εικόνα βεβαίως, έχει θολώσει πάρα πολύ σήμερα, αφού επιβαρύνονται πάρα πολύ οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Αυτό είναι αλήθεια. Και η πολιτεία, κανένα κράτος μέλος, δεν μπορεί να καλύψει μόνο του, αν δεν υπάρχουν οριζόντιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, το σύνολο του κόστους στο πορτοφόλι του κάθε νοικοκυριού. Αυτό που έχουμε και υποστηρίζω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση απέδειξε την τελευταία διετία ότι πήρε έγκαιρα, μεθοδικά, τα κατάλληλα μέτρα, με αποτέλεσμα να πετύχουμε εξαιρετικές επιδόσεις για την Ελλάδα. Όχι η κυβέρνηση, η κοινωνία και η κυβέρνηση. Μαζί λειτουργούμε. Είμαι αισιόδοξος ότι και πάλι θα τα καταφέρουμε. Θα αντέξει, μια και το λέτε αυτό, θα αντέξει η ελληνική οικονομία τις συνέπειες του πολέμου, διότι ερχόμαστε και από μια πανδημία. Πόσο κόστησε στην ελληνική οικονομία η πανδημία εν συνόλο? Κόστησε 43 δισεκατομμύρια ευρώ. 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία ήταν πολλά, ήταν το τέταρτο πιο γενναιόδωρο πακέτο μέτρων παγκοσμίως, το τρίτο στην Ευρώπη. Αλλά για μένα δεν έχει μόνο αξία πόσους πόρους δίνεις, είναι αν αυτοί οι πόροι πιάνουν τόπο. Η αποτελεσματικότητα δηλαδή των μέτρων. Και θέλω να σας πω ότι τα μέτρα έπιασαν τόπο. Όταν η ανεργία μειώνεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες και η Παναγωπούλου πριν από 2 χρόνια εύλογα, ο προβληματισμός, η φοβία, η αγωνία της κοινωνίας ήταν πια στην αρχή της υγειονομικής κρίσης, θα αυξηθούν τα λουκέτα και θα διωγγωθεί η ανεργία. Τα καταφέραμε. Τα κατάφεραν οι επιχειρήσεις, τα κατάφεραν τα νοικοκυριά με τη βοήθεια και της πολιτείας. Και πάλι θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Τώρα έρχεται λοιπόν και ο πόλεμος, θεωρείτε ότι θα αντέξει η ελληνική οικονομία. Και επειδή βασικός βραχίωνας. Ότι... Ναι, παρακαλώ. Είναι ο τουρισμός ο βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Το 19 ήταν, αν θυμάμαι καλή, καλύτερη χρονιά στον τουρισμό. Φέτος, υπό αυτές τις συνθήκες, τι να περιμένουμε? Οι αρχικές εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού ήταν ότι φέτος θα καλύψουμε το 80% των ταξιδιωτικών εισπράξεων του 2019, που σωστά λέτε. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά με έσοδα περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκ προημίου σας λέω ότι η επίδραση του πολέμου άμεσα σε ό,τι αφορά τους τουρίστες από τις δύο χώρες δεν είναι σημαντική. Από τη Ρωσία το 19 ήταν 433 εκατομμύρια και περίπου τα μισά από την Ουκρανία. Άρα δεν είχαμε κάποιες ουσιαστικές τουριστικές εισπράξεις. Ναι, βέβαια, από την άλλη, εξαιτίας του πολέμου μειώνεται το εισόδημα χειμωνικό στην Ελλάδα και λοιπόν πολιτών, άρα πώς θα μπορέσουν να έρθουν. Πολύ σωστά. Υπάρχει συνεπώς ένας προβληματισμός, μια αγωνία για το διαθέσιμο εισόδημα του τουρίστα που θέλει να έρθει στην Ελλάδα ή όταν έρθει στην Ελλάδα, πόσο θα ξοδέψει στην Ελλάδα.
Αυτό δεν έχει υποσυντικοποιηθεί. Θα σας πω όμως ότι οι αρχικές εκτιμήσεις πριν από 2 εβδομάδες ήταν ότι τελικά οι τουρίστες που θα έρθουν στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότεροι από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Περισσότερο από το 80%. Άρα πιθανότατα θα πετύχουμε και με σχετική άνεση τους στόχους του προϋπολογισμού. Θα πετύχουμε πολλοί τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα και ευελπιστούμε όσο γίνεται να καθίσουν περισσότερο και να ξοδέψουν στην Ελλάδα. Τώρα να πάμε στο άμεσο. Δευτέρα Eurogroup, τρίτη Ecofin και το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Τι να περιμένουν οι Έλληνες πολίτες από αυτό, από αυτές τις συνεδριάσεις? Από την συνεδρίαση της Δευτέρας να αναμένουν θετική αξιολόγηση της χώρας. Και θέλω να σας πω ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες, σε 2 συνεχόμενες συνεδριάσεις του Eurogroup, που το κλίμα είναι κλίμα προβληματισμού για τις τρέχουσες εξελίξεις, 2 θετικές ειδήσεις υπήρχαν ή υπάρχουν. Η προπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την ελληνική κυβέρνηση και η θετική 13η αξιολόγηση τη Δευτέρα. Και σπέβδω να σας απαντήσω, κύριε Παναγωπούλου, επειδή κάποιοι μπορεί να πούν, συνδυάζοντάς το και με το αρχικό σας ερώτημα, βρήκατε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρώσετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν βρίσκεται για την κοινωνία? Η απάντηση είναι εύκολη. Ταμιακό είναι το ζήτημα. Ταμιακά, συνεπώς, είχαμε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι προπληρώσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα οι τόκοι που γλιτώσαμε είναι 230 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι τόκοι μπαίνουν στο έλλειμμα. Τους γλιτώσαμε και αυτά τα 230 εκατομμύρια ευρώ πήγαν στην κοινωνία. Η ενέργεια συνεπώς αυτή ήταν εποφελία της κοινωνίας. Και την Δευτέρα θα έχουμε και την 13η θετική αξιολόγηση για τη χώρα. Αυτά είναι θετικά στοιχεία. Πάντως, από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε πράγματι τις κυρώσεις. Θα συζητήσουμε καταρχάς τα σχέδια των προϋπολογισμών για το 2023. Σπέβδω να σας απαντήσω και τώρα ότι μάλλον τον Μάιο-Ιούνιο θα αποφασίσουμε για δυνητική δημοσιονομική ευελιξία το 2023. Γιατί τα αρχικά στοιχεία που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι η ανάπτυξη δεν θα επηρεαστεί σημαντικά. Προχθές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστήριξε ότι η μείωση της ανάπτυξης θα είναι 0,5% μονάδα. Οι αρχικές εκτιμήσεις στην Ευρώπη είναι από 0,5% έως 1%. Με πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση όμως του πληθωρισμού. Το θέμα είναι και το, επειδή μιλάμε για την Ευρώπη, το αν θα δράσει συντεταγμένα, Υπουργέ, διότι σας έχω ακούσει και εσάς που λέτε ότι δεν μπορεί οι χώρες να τα καταφέρουν από μόνες τους. Και από ό,τι φαίνεται το ευρωομόλογο δεν υπάρχει πια στο τραπέζι. Άρα η Ευρώπη θα έχει μια συντεταγμένη δράση που μπορεί να βοηθήσει και τους πολίτες των χωρών ξεχωριστά. Το ευρωομόλογο είναι κάτι το οποίο θα ήταν θετικό για τα κράτη-μέλη, αλλά ουσιαστικά είναι δανεισμός. Άρα αυτή τη στιγμή, δεδομένη στιγμή βέβαια θα βοηθούσε. Στη δεδομένη στιγμή θα βοηθούσε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι που είναι και αυτό δείγμα αυτοπεποίθησης της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει χτίσει 41 δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα. Ως ποσοστό του ΑΕΠ το υψηλότερο στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι θεωρητικά θα μπορούσαμε και να μην βγούμε καθόλου στις αγορές το 2022. Άσχετα αν πρέπει όπως οι άλλες χώρες κάποια στιγμή, όταν ομαλοποιηθούν οι καταστάσεις, να βγούμε, γιατί πρέπει να έχουμε στοιχεία κανονικότητας. Άρα, ως χώρα, έχουμε τα ταμιακά διαθέσιμα. Αυτό που αναζητούμε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο στην Ευρώπη είναι δημοσιονομικό χώρο. Γιατί το να δώσεις πόρους σημαίνει ότι αυξάνει το έλλειμμα. Η χώρα δεν είναι, είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Άρα, κύριε Παναγωπούλου, όταν υπάρχουν αναταράξεις στην Ευρώπη, το ελληνικό κόστος δανεισμού, επειδή δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα, αυξάνει περισσότερο. Με ό,τι σημαίνει αυτό για το κόστος της χώρας, αλλά και των πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Επιδιώκουμε συνεπώς, με σύνεση, με ψυχραιμία και με σοφροσύνη, τις επαναλαμβάνω αυτές τις 3 λέξεις σε όλες μου τις εμφανίσεις, να κάνουμε το βέλτιστο έχοντας το βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον, πάντα υποφελία της κοινωνίας και των επόμενων γενεών. Και προς το τέλος θα σας πάω πάλι στην κοινωνία. Ξέρω ότι δεν θα μου πείτε τα μέτρα. Έχω προσπαθήσει με 5 διαφορετικούς τρόπους να σας αποσπάσω το πώς θα βοηθηθούν τα νοικοκυριά. Θέλω όμως να μου πείτε σε ποιους τομείς. Δηλαδή, είπαμε πριν για το ρεύμα, είπαμε για το φυσικό αέριο, είπαμε για το βενζίνη, τρόφιμα. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για συγκεκριμένες ενότητες. Αυτό που, αν θέλετε, μπορώ να το πω λίγο με διαφορετικό τρόπο, είναι ότι είναι ένα γενναίο πακέτο μέτρων.
εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να βοηθήσουμε. Θα είναι οριζόντιο, θα αφορά όλους τους πολίτες. Άλλα μέτρα θα αφορούν όλους τους πολίτες και άλλα μέτρα, τα περισσότερα, θα αφορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και η στόχευσή μας είναι πάντα προς αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Από το να πάρουμε κάποια μέτρα με οριζόντιο τρόπο που θα βοηθηθούν όλοι, επιλέγουμε σε κάποια από αυτά τα μέτρα να είναι στοχευμένα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Σας θυμίζω, επειδή θέλω να το συνδυάσω και με προηγούμενα ερωτήματά σας, ότι εμείς φέτος επιλέξαμε να ενισχύσουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης. Πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν επίδομα θέρμανσης. Δώσαμε 174 εκατομμύρια επίδομα θέρμανσης. Άρα, ήταν και αυξημένο, ναι. Βλέπετε συνεπώς ότι έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Προσπαθούμε μέσα από διαφορετικά εργαλεία να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Και είμαι αισιόδοξος ότι αν δρομολογηθεί λύση στο παγκόσμιο στερέωμα, στην κρίση που έχουμε, τότε η χώρα θα πάει πολύ καλύτερα φέτος, γιατί ήδη υπάρχουν στοιχεία ισχυρής ανάπτυξης το 2022. Για να δούμε λοιπόν εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό εντός της εβδομάδας, σωστά? Σωστά. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι γενναίες όπως λέτε και εσείς, γιατί πραγματικά τα νοικοκυριά στενάζουν, Υπουργέ. Το ξέρετε, είμαι σίγουρη. Θα είναι γενναίες, θα είναι ουσιαστικές, αλλά θα είναι και ρεαλιστικές. Και ρεαλιστικές. Το κρατώ αυτό. Άρα... Και ρεαλιστικές, γιατί πρέπει, όπως σας είπα, να έχουμε το βλέμμα μας και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή, κυρία Παναγωπούλου, δεν γνωρίζουμε ακόμα την έκταση του προβλήματος. Την ένταση την βιώνουμε. Ναι. Είναι οξύτατη. Με σημαντική επίπτωση στα νοικοκυριά. Αλλά την έκταση δεν την γνωρίζουμε. Αν πάμε να ρίξουμε όλα μας τα πολεμοφόδια σήμερα, μετά από ένα μήνα, αν με καλέσετε εδώ, μπορεί να μου πείτε και τώρα τι θα κάνετε. Άρα πρέπει με προσοχή να βοηθάμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ξέρετε ότι υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων. Θα ακολουθήσει αρκεί η αύξηση του κατώτου μισθού. Υπουργέ, ορθώς, σωστό είναι αυτό, θα γίνει. Απλώς αρκεί να μην συσσωρευτούν χρέη, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα το βρούμε μπροστά μας αργότερα αυτό. Πολύ να, δεν θα μπορούμε να σας πω ότι μέχρι τώρα μου έχετε επαναλάβει σωστά, εύλογα, προβληματισμούς που ακούσαμε και στην αρχή της υγειονομικής κρίσης. Το επαναλαμβάνω, ποιος ήταν ο φόβος, εύλογα. Πολύ σωστά μου θέτε το προβληματισμό. Λουκέτα, φοβόμαστε για λουκέτα, διόγκωση ανεργίας, διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, οι πολίτες να χρησιμοποιούν σε φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ΔΕΗ ή άλλους φορείς. Πράγματι, εγώ δεν σας λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Σε μια πρωτόγνωρη. Λέτε όμως ότι θα κάνετε ρεαλιστικά ό,τι μπορεί να γίνει. Και το έχουμε αποδείξει 2,5 χρόνια ότι αναλαμβάνουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες την κατάλληλη χρονική στιγμή, για να βοηθήσουμε έχοντας όσο μπορούμε πιο πολλά δεδομένα. Μάλιστα. Αλλά σας ξεδίπλωσα ήδη 6-7 πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα, που κάποιες άλλες χώρες δεν τις έχουν αναλάβει. Βεβαίως, κάποιες άλλες χώρες έκαναν κάτι άλλο. Υπουργέ, και με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Αυτά τα οποία μας έρχονται και εμάς διαρκώς ως μηνύματα και εμείς οι ίδιοι πολίτες βιώνουμε και είμαι σίγουρη ότι τα ακούτε και εσείς. Επειδή συνεπώς τα βιώνουμε και εμείς. Τα ακούμε και εμείς. Πριν από λίγο είχα πάει σε μία έκθεση. Ναι. Σε μία έκθεση στην οποία συζήτησα με πάρα πολλούς επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως του πρωτογενούς τομέα. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις εξέφρασαν μία αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά ταυτόχρονα και τον έντονο προβληματισμό τους για την καθημερινότητα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Είναι ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας, και θα το πράξουμε, να σταθούμε κοντά τους ακόμα μία φορά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Υπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα στην έκτακτη αυτή ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Καλό σας βράδυ. Καλώς να ευχηθούμε. Βράδυ.